στην Ευρώπη 700.000 καρδιακές ανακοπές με το ποσοστό επιζώντων να ξεπερνά στους 1 προς 10 μετά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Η εφαρμογή της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης μπορεί να αποβεί σωτήρια αν εφαρμοστεί έγκαιρα, δηλαδή τα πρώτα 4 λεπτά. Πλησιάζουμε με ασφάλεια το θύμα, φοράμε τα γάντια που προστατεύουν εμάς και ανακουνάμε λίγο από τους ώμους ρωτώντας τον εάν μας ακούει και αν είναι καλά. Εφόσον δεν απαντήσει, κάνουμε έκταση κεφαλής και προσπαθούμε να δούμε την αναπνοή του με το στήθος που ανεβοκατεβαίνει, να την αισθανθούμε στο μάγουλο ή να την ακούσουμε. Εδώ το πρωτόκολλο αλλάζει μέσω COVID, οπότε μπορούμε με το κινητό μας κάλλιστα και την οθόνη του να δούμε αν θολώνει. Σε περίπτωση που δεν απαντήσει, τότε καλούμε την εξειδικευμένη βοήθεια, το ΕΚΑΒ ή το 112. Ιδανικότερα θα ήταν να υπάρχει και κάποιος άλλος στο περιβάλλον μας, όπου θα μας βοηθήσει με την κλίση. Σε αυτή την περίπτωση, βάζουμε σε ανοιχτή ακρόαση το τηλέφωνο μας και ακούμε τις οδηγίες που θα μας πούν. Εφόσον ενημερώσουμε και μας πούν ότι όλα είναι καλά και μπορούμε να συνεχίσουμε να περιμένουμε την εξειδικευμένη βοήθεια, ξεκινάμε με 30 συμπιέσεις στο θώρακα κάτω-κάτω, βάζουμε τη βάση της παλάμης και από πάνω με τον ίδιο τρόπο το άλλο χέρι και βλέπουμε τα δάχτυλά μας ώστε να μην τραυματίσουμε το θύμα. Και ξεκινάμε. Είναι 100 συμπιέσεις το λεπτό. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε πάνω από τις 120. Όπως επίσης, η συμπίεση είναι γύρω στα 5 εκατοστά. Όχι πάνω από 6 εκατοστά στο θώρακα. Μόλις γίνουν οι 30 συμπιέσεις, κάνουμε 2 εμφυσίσεις και παρατηρούμε αν ο θώρακας ανασηκώνεται. Επίσης εδώ αλλάζει το πρωτοκόλλο, διότι είναι COVID. Και κάπως έτσι μπορούμε να σώσουμε μία ζωή μέχρι